Ταράχος συνεχίζει τον πλούτο μορφητής. Λίγες ώρες μετά το καλά σκηνοθετημένο σόου για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου και την προαναγγελία Μπεράτ Αλπαϊράκ για γεώτρηση στη Μεσόγειο εντός καλοκαιριού, το καμάρι του Υπουργείου Ενέργειας της Άγκυρας διασχίζει τα Δαρδανέλια και οδεύει στο λιμάνι της Ατάλειας. Η εκκίνηση του Φατίχ φαίνεται να αφήνει αδιάφορο τον τουρκοκυπριακό τύπο, καθώς από τις 5 ημερήσιες εφημερίδες των κατεχομένων, μόνο η Κύπρος Προστασή κάνει μικρή αναφορά στο πρώτο σελίδο της με τίτλο «Το Φατίχ πάει Μεσόγειο». Μιλήτημες βάρωσε! Μιλήτημες βάρωσε! Αφιέτ όσον! Milletine yönelik olarak saldırı ve tehdit içerisinde olacaksa onu çok iyi düşünmesi gerekir. 1000 defa düşünmesi gerekir. Ακολουθώντας το χθεσινό προκλητικό κρεσέντο του Γαμπρού Ερντογάν, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Τζανικλή προειδοποιεί. Bazı ülkelerin, bazı mahvillerin yine Bizans oyunları çerçevesinde, Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, bu denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir takım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz. Με τους αναλυτές να θέλουν τον Ερντογάν να δυναμητίζει το κλίμα σε Μεσόγειο και Αιγαίο ελαιό εκλογών στο εσωτερικό του ΑΚΕΛ. Πάλι εκ νέου κατά Αναστασιάδη για το Κυπριακό. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι με τους χειρισμούς του ο πρόεδρος συνεχίζει να σέρνει τη χώρα προς την οριστική διχοτόμηση και σε επικίνδυνες περιπέτειες.